Να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μου δίνετε σήμερα να ενημερώσω τους δημότες του Δήμου Άργους Μεκινών, τους πολίτες, ότι για την πόλη του Άργους ξεκινάει την άλλη Πέμπτη στις 2 Ιουλίου και, μέχρι τις 17 Ιουλίου, 15 ημερολογιακές ημέρες, όλες τις εργάσιμες ώρες, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ξεκινάει η ανάρτηση της πράξης εφαρμογής. Τι σημαίνει αυτό? Είναι η τρίτη και τελευταία φάση των τελικών διαγραμμάτων, της τελικής μορφής των οικοπαίδων, καθώς και του πίνακα που συνοδεύει το κάθε οικόπεδο. Δηλαδή, βλέπουμε την τελική μορφή του οικοπαίδου, την τελική του επιφάνεια, τι υποχρεώσεις και τι δικαιώματα έχει αυτό το οικόπεδο. Να σας πω σε παρένθεση την εισφορά σε γη και χρήμα που προκύπτει, αλλά και τι τυχόν αυξήσεις μπορεί να έχει ένα οικόπεδο. Κάποιο οικόπεδο μπορεί να μεγαλώσει, κάποιο να ρημοτομείται, να μικρύνει. Βλέπουμε την τελική του μορφή, την οριστική του. Είναι η τρίτη και τελευταία διαδικασία, το τρίτο και τελευταίο βήμα για την ολοκλήρωση του σχεδίου πόλης. Να πω ότι πρόκειται για πολύ μεγάλη επιτυχία της Δημοτικής Αρχής. Ολοκληρώσαμε ένα πολύ μεγάλο στόχο που είχαμε θέσει από την πρώτη στιγμή. Περάσαμε πάρα πολλά δύσκολα στάδια. Να σας πω ότι τα Χριστούγεννα που μας πέρασαν άλλαξε ο νόμος της εφαρμογής του σχεδίου πόλης και μας έφερε 5 μήνες πίσω. Έπρεπε να κάνουμε πάλι μια διαδικασία για να εναρμονιστούμε με τη νέα νομοθεσία. Το ξεπεράσαμε και αυτό, σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία, με την υπηρεσία δόμησης, που πρέπει να ευχαριστήσουμε τους μηχανικούς του Δήμου μας, είτε εργάζονται στην τεχνική υπηρεσία είτε στην πολυοδομία, το μελετητή, το Δημοτικό Συμβούλιο, το Δήμαρχο που το είχε θέσει από την πρώτη στιγμή ως πρώτη προτεραιότητα. Οι διαδικασίες ήταν δύσκολες, το καταφέραμε και πάνω απ' όλα η συνεργασία του κόσμου. Έχω πει πολλές φορές ότι δεν υπάρχουν πια θυγόμενοι και μη θυγόμενοι, δεν υπάρχει πια προάστιο και επέκταση. Είναι όλη η πόλη μαζί. Γιατί τα ωφέλη που θα προκύψουν θα είναι πάρα πολύ μεγάλα για την πόλη. Θα έρθει πραγματικά ανάπτυξη, θα δημιουργηθούν νέα οικόπεδα, διανοίξεις δρόμων, έργα υποδομής, αποχέτευση, ίδρυυση. Είμαστε υποχρεωμένοι να τα φτιάξουμε τα έργα σε ένα βαθμό. Θα προσπαθήσουμε να τα εκτελέσουμε όσο γίνεται σε μεγαλύτερο βαθμό. Να ρωτήσω κάτι πρακτικά για τους πολίτες. Λέτε ότι θα έχει αναρτηθεί από τις 2 μέχρι τις 17 Ιουλίου, ναι, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι πολίτες, οι δημότες πρέπει να έρθουν να δουν κάτι, ενδεχομένως να θέλουν να παρεμβούν. Ναι. Τι ακριβώς πρακτικά αφορά αυτό? Οι πολίτες που έχουν ιδιοκτησίες σε αυτή την περιοχή, στο νότιο τμήμα που εντάσσεται στο σχέδιο πόλης που ολοκληρώνεται, πρέπει οπωσδήποτε να έρθουν να ενημερωθούν, να δουν το οικόπεδό τους, να δουν τα τοπογραφικά που τους αναλογεί, το οικόπεδό τους που προκύπτει, και να δουν τις υποχρεώσεις τους και τα δικαιώματά τους. Θα είναι εδώ μηχανική του Δήμου, θα είναι η μελετητική ομάδα. Θα είμαστε και εμείς να τους υποστηρίξουμε, να τους βοηθήσουμε, να τους εξηγήσουμε όσο μπορούμε και εμείς και να βοηθήσουν και αυτοί στη γρήγορη ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Αν υπάρξει διαφωνία με κάτι, ναι, ότι κάποιο οικόπεδο επεκτείνεται, κάποιο μειώνεται, ναι, κλπ. Τη διαφωνία αυτή θα την εκφράσουν προφορικά ή έχουν κάποιο άλλο τρόπο? Έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση επί της τελικής μορφής του οικοπαίδου στην υπηρεσία του Δήμου, η οποία υπηρεσία μετά θα επεξεργαστεί και θα απαντήσει κατάλληλα. Ο Δήμος πλέον, δεν πάει κάπου αλλού? Όχι. Και ούτε η πράξη εφαρμογής θα πάει πάλι κάπου αλλού. Θα γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο και από το Περιφερειακό Συμβούλιο και τελειώνει. Είναι γρήγορη, είναι συνοπτική και απλή διαδικασία. Μετά τις 17 Ιουλίου, αν όλα πάνε καλά, αν υπάρξουν ενστάσεις, πρέπει να περάσουν από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Όπου σημαίνει κάποια καθυστέρηση πάλι. Μια μικρή καθυστέρηση. Μπορεί να ισχύει. Για πόσο διάστημα θα είναι, για να ξεκινήσουν και τα έργα στην κάποια στιγμή? Ναι. Εκτίμησή μου είναι ότι θα είναι πολύ μικρό το διάστημα, γιατί έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά και έχουμε και το προηγούμενο της προηγούμενης ανάρτησης, που δεν είδαμε πολλές ενστάσεις. Αυτό σημαίνει ότι έχει γίνει καλή δουλειά από όλους αυτούς τους φορείς που σας είπα προηγουμένως, από το Δήμο, από το μελετητή, από εμάς. Δεν είδαμε πολλές ενστάσεις στην προηγούμενη ανάρτηση. Άρα τώρα περιμένουμε λιγότερες. Θα είναι πολύ σύντομη διαδικασία, γρήγορη και καλή. Είναι καλή δουλειά. Είναι πολύ καλή δουλειά. Κάποιοι στο Υπουργείο που έχουν δει τη μελέτη έχουν πει πολύ καλά λόγια. Μας έχουν δώσει κάποιες προφορικές εγκρίσεις, γιατί και εμείς πήραμε τις γνώμες τους πρωτού το αναρτήσουμε. Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, τελειώνει το πράγμα. Τελειώνει μετά. Έχουμε 15 ημερολογιακές ημέρες, εργάσιμες ώρες στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα είμαστε όλοι εδώ να βοηθήσουμε τον κόσμο. Ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε.